Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τα κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά όξεα και συγκεκριμένα για τις χημικές τους ιδιότητες. Τα κορεσμένα καρβοξυλικά όξεα έχουν τον γενικό μοριακό τύπο άνθρακας Ν, υδρογόνο 2 Ν και 1, καρβοξύλιο ή αλλιώς, γιατί θυμάστε το άνθρακας Ν, υδρογόνο 2 Ν συν 1 παριστάνει το αλκύλιο. Αλλιώς λοιπόν μπορούμε να τα γράψουμε R-COOH. Αν δεν θυμάστε τη δομή του καρβοξυλίου, σας την υπενθυμίζω. Το καρβοξύλιο έχει αυτόν εδώ το συντακτικό τύπο άνθρακας, ενώνεται με διπλό δεσμό με οξυγόνο και με υδροξύλιο. Να σας θυμίσω και τη δομή του καρβοξυλίου στο χώρο. Εδώ είναι το τυπικότερο καρβοξυλικό οξύ, το εθανικό οξύ ή οξικό οξύ. Βλέπετε τον άνθρακα του καρβοξυλίου, τον διπλό δεσμό με το οξυγόνο και το υδροξύλιο. Οι περισσότερες χημικές ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων οφείλονται στο όξινο υδρογόνο τους και χαρακτηρίζονται ως όξινος χαρακτήρας. Το όξινο υδρογόνο είναι τούτο εδώ και μπορεί, όπως θα μάθουμε και του χρόνου, να μετέχει σε υδατικά διαλύματα σε αυτήν εδώ την αμφίδρομη αντίδραση. Πάμε να δούμε τις χημικές αντιδράσεις που τις αναφέρουμε ως αντιδράσεις όξινου χαρακτήρα. Τα καρβοξυλικά οξέα και άρα και τα διαλύματα που τα περιέχουν, που βρίσκονται στη φύση ή όχι, έχουν ξινή γεύση. Σκεφτείτε το ξύδι ή το λεμόνι. Στο ξύδι το οξικό οξύ έχει αυτό το όξινο υδρογόνο, ενώ στο κυτρικό οξύ που βρίσκεται στα σπεριδοειδή έχουμε 1, 2, 3 όξινα υδρογόνα. Επίσης τα καρβοξυλικά οξέα αλλάζουν το χρώμα των δικτών. Όπως θα μάθετε του χρόνου, οι δείκτες είναι ασθενή οργανικά οξέα οι βάσεις που έχουν διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τη μορφή που έχουν στο διάλειμμα. Ας δούμε τώρα δύο τέτοια παραδείγματα. Ο δείκτης μπλε της θυμόλης σε pH περίπου 2,5 που έχει το διάλειμμα μας αλλάζει χρώμα και από πράσινος γίνεται πορτοκαλί. Εδώ σαν δείκτη χρησιμοποιώ εκχύλισμα κόκκινου λάχανου που περιέχει την ουσία κυανικλίνη που είναι ο πραγματικός δείκτης και βλέπουμε τις χρωματικές αλλαγές με ξύδι και λεμόνι. Η επόμενη ιδιότητα είναι ότι τα καρβοξυλικά οξέα αντιδρούν με βάσεις. Το ονομάζουμε αυτό 2α. Αυτή η αντίδραση λέγεται εξουδετέρωση. Γνωστή σας αντίδραση από την πρώτη λυκείου, όπου οξύ και βάση κάνει άλας και νερό. Ας γράψουμε ένα τέτοιο παράδειγμα και ας δούμε ταυτόχρονα την αντίδραση στην πραγματικότητα. Άρα έχουμε το εθανικό οξύ, το οξικό οξύ, με υδροξύδιο του νατρίου, μια τέτοια βάση, αυτά γίνονται σε διαλύματα εννοείται, οπότε παίρνουμε το άλας μας, που είναι το εθανικό νάτριο και παίρνουμε και νερό. Την αντίδραση αυτή μπορούμε να τη γράψουμε και στη γενική της μορφή ως καρβοξυλικό οξύ λοιπόν και υδροξύδιο του νατρίου δίνει άλας του οξέως και νερό. Ας δούμε τώρα μια τέτοια εξουδετέρωση. Επειδή τα διαλύματα αυτά είναι άχρωμα, για να δείξουμε ότι συμβαίνει χημική μεταβολή και ότι πραγματικά γίνεται εξουδετέρωση, θα χρησιμοποιήσουμε ένα δείκτη.
Είναι υδροξίδιο του ναδρίου, 0,1 μη, συγκέντρωση. Θα βάλω κάμποσο, είμαι γενναιόδωρος. Τώρα θα βάλω έναν άλλο δείκτη, το λέγεται φένολοφθαλεΐνη. Είναι άχρωμος διαυγής σε pH κάτω από 8, σε pH πάνω από 8, όπως είναι αυτό που έβαλε είναι 13, αποκτά αυτό το χρώμα. Τώρα θα προσθέτω εδώ σιγά σιγά ξύδι και να κάνω ξυδετέρωση. Και βλέπετε είναι η εξουδετέρωση. Έτσι, το pH έπεσε απότομα κάτω από αυτό το κομματίο. Σαν 2β μπορούμε να γράψουμε ότι αντιδρούν με βασικά οξύδια. Τα βασικά οξύδια τα είδαμε στην πρώτη ηλικίου και λέγονται και αλλιώς ανιδρίτες βάσεων. Καλύτερα να το βάλω σε παρένθεση. Και να γράψουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τοξικό οξύ. Θα χρησιμοποιήσω το οξύδιο του ασβεστίου, το οποίο είναι ο ανιδρίτης του υδροξιδίου του ασβεστίου. Και ουσιαστικά αυτή είναι πάλι εξουδετέρωση, θα πάρω το άλας, τοξικό ασβέστιο. Τοξικό ασβέστιο γράφεται με παρένθεση εδώ και 2, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ασβέστιο έχει αριθμό οξείδωσης συν 2 και νερό. Εδώ τώρα πρέπει να βάλουμε συντελεστές. Έχουμε 2 οξικά εδώ πέρα, οπότε θα βάλουμε 2 και μπορούμε να γράψουμε και τη γενική μορφή αυτής της αντίδρασης. Την επόμενη ιδιότητα, τα καρβοξυλικά οξέα, όπως και τα ανόργανα οξέα, διασπούν τα ανθρακικά άλατα. Αυτή εδώ η αντίδραση, όπως θα δούμε, είναι μια χαρακτηριστική αντίδραση. Δηλαδή είναι μια αντίδραση που μας επιτρέπει να ταυτοποιήσουμε αν μια άγνωστη ένωση είναι καρβοξυλικό οξύ ή όχι. Και ο λόγος είναι ότι στην αντίδραση αυτή παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, οπότε εμείς βλέπουμε τις φυσαλίδες. Λοιπόν, εγώ θα γράψω πρώτα την αντίδραση που έχει το βιβλίο, που έχει την αντίδραση του οξυκού οξέως, πεθανικού οξέως, με το ανθρακικό νάτριο. Ουσιαστικά είναι μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, όπου το οξικό ανιόν, εδώ είναι δηλαδή πλην, συν, συν, πλην, το οξικό ανιόν θα συνδυαστεί με το νάτριο και έχουμε οξικό νάτριο. Και μετά το υδρογόνο συνδυάζεται με το ανθρακικό ανιόν και θα παίρναμε ανθρακικό οξύ, αλλά στην πρώτη λυκείου μάθαμε ότι το ανθρακικό οξύ είναι ασταθές και με το που σχηματίζεται απευθείας διασπάται σε νερό και διοξίδιο του άνθρακα. Και ακριβώς το διοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται και δημιουργεί φυσαλίδες στο διάλειμμα είναι που κάνει τούτη εδώ την αντίδραση χαρακτηριστική. Να βάλουμε τώρα όμως και συντελεστές. Εδώ έχουμε 2 νάτρια, οπότε εδώ θα βάλουμε ένα 2. Και τώρα τα οξικά ανιόντα εδώ είναι 2, οπότε θα βάλουμε ένα 2. Μετράμε τα υδρογόνα μας, 3 και 1, 4 επί 2, 8, 6 και 2, 8. Και ελέγχουμε με το οξυγόνα 2 επί 2, 4 και 3, 7, 2 επί 2, 4, 5 και 2, 7. Να γράψουμε την αντίδραση αυτή και με τη γενική μορφή, οπότε βάζω κατευθείαν τώρα τους συντελεστές. Δεν αλλάζει κάτι.
Τώρα εγώ θα γράψω και μια αντίδραση που δεν έχει το βιβλίο. Είναι η αντίδραση με το όξινο ανθρακικό νάτριο, που είναι η γνωστή μας μαγειρική σόδα, και θα δούμε και δύο πειραματάκια με βάση αυτή την αντίδραση. Έχουμε λοιπόν το οξικό οξύ πάλι, θα το κάνω με ξύδι εγώ το πείραμα, και το όξινο ανθρακικό νάτριο, η γνωστή μας σόδα. Πάλι είναι διπλή αντικατάσταση, οπότε τα προϊόντα είναι τα ίδια, αυτό που αλλάζει θα είναι οι συντελεστές. Και νερό και διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε εδώ έχουμε ένα νάτριο και ένα νάτριο και αν τα μετρήσουμε όλα είναι εντάξει. Να τη γράψω και με τη γενική μορφή. Okay, για να δούμε κάποια πειραματάκια λοιπόν. Αν αφήσουμε λίγη ώρα, το διοξίδιο του άνθρακα που είναι πιο βαρύ από την ατμόσφαιρα θα παραμείνει στον πυθμένα του δοχείου, αποκλείοντας τον αέρα. Σε αυτό το πείραμα παρατηρούμε ότι το διοξίδιο του άνθρακα συμπεριφέρεται σαν ρευστό και μπορεί να ρέει πάνω στο χαρτί. Είναι ένα πείραμα που πάντα εντυπωσιάζει τους μαθητές. Θα έχετε πιθανά παρατηρήσει ότι αν πέσει ξύδι λεμόνι πάνω σε μάρμαρο, που το μάρμαρο αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, αφήνει ένα μόνιμο σημάδι. Ενδεικτικό ότι έγινε μια αντίδραση του ανθρακικού ασβεστίου με το οξύ που περιέχει το ξύδι ή το λεμόνι. Θα γράψω λοιπόν τη γενική μορφή αυτής της αντίδρασης που ανήκει σε τούτη την κατηγορία. Και θα δούμε πώς συμβαίνει στην πραγματικότητα, όχι όμως χρησιμοποιώντας μάρμαρο, αλλά κυμολία, που και αυτή περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρακικό ασβέστη. Σπάμε την κυμολία για να αυξήσουμε την επιφάνεια επαφής στερεού υγρού και προσθέτουμε χυμό λεμονιού. Βλέπετε τις φυσαλίδες? Είναι διοξίδιο του άνθρακα. Η τελευταία ιδιότητα του όξινου χαρακτήρα που θα μελετήσουμε είναι η αντίδραση των καρβοξυλικών οξέων με μέταλλα δραστικότερα από το υδρογόνο. Όταν λέμε δραστικότερα, εννοούμε ότι στη σειρά δραστικότητας που μάθαμε στην πρώτη ηλικίου, κάνε βαριά καρδιά, ναύτη μάγκα κτλ. Βρίσκονται αριστερότερα από το υδρογόνο και άρα μπορούν να το αντικαταστήσουν. Έχουμε λοιπόν το οξικό οξύ πάλι, το αγαπημένο μας οργανικό οξύ, με μαγνήσιο. Το μαγνήσιο είναι αρκετά δραστικό, δεν είναι από τα πιο δραστικά όπως το κάλιο και το νάτριο, έτσι κάνει βαριά καρδιά ναύτη μάγκα. Είναι από τα σχετικά πρώτα. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα αντικαταστήσει το υδρογόνο και θα πάρουμε το οξικό μαγνήσιο. Το μαγνήσιο έχει συν 2 αριθμό οξείδωσης, οπότε το οξικό μαγνήσιο γράφεται έτσι και θα πάρουμε και στοιχειακό υδρογόνο. Στοιχειακό υδρογόνο πάλι θα το δούμε με τη μορφή φυσαλίδων, αλλά το υδρογόνο όσο αφορά το πώς συμπεριφέρεται στη φλόγα, συμπεριφέρεται διαφορετικά από το διοξίδιο, όπως θα δούμε στο πείραμα που θα ακολουθήσει. Να βάλω και συντελεστές, 2 οξικά ανιόντα. Οπότε εδώ βάζουμε 2, τα υδρογόνα 3 και 1, 4 επί 2, 8, 2 επί 3, 6 και 2, 8. Θα γράψουμε και τη γενική μορφή αφού την έχει και το βιβλίο. Τώρα μπορεί να ρωτήσει κάποιος, μα γιατί αυτή δεν είναι χαρακτηριστική αντίδραση, δεν είναι γιατί αντιδράσεις που παράγει υδρογόνο δίνουν και τα αλκήνια 1. Πάμε τώρα να δούμε το εντυπωσιακό πείραμα που γίνεται αν σε ξύδι που είναι διάλειμμα οξικού οξέως
βάλουμε σκόνη μαγνησίου και βάλουμε και ένα σπινθήρα. Σε επιστημονικά τυχαίες ποσότητες. Σε 2-3 γραμμάρια μαγνησίου προσθέτουμε γύρω στα 20 ml ξυδιού. Και αφήνουμε να συσσωρευτεί υδρογόνο στο κουτάκι, που στο πάνω μέρος έχει μια μικρή τρύπα. Εδώ ήμουν μόνος στο εργαστήριο και άφησα να συσσωρευτεί περισσότερο υδρογόνο από όσο έπρεπε, όπως θα καταλάβετε αμέσως. Όμως, ο χαρακτηριστικός ήχος του υδρογόνου που αναφλέγεται είναι αυτός. Φεύγοντας από τις αντιδράσεις του όξινου χαρακτήρα, το βιβλίο έχει μόνο μία άλλη αντίδραση για τα καρβοξυλικά οξέα, που είναι η αντίδραση εστεροποίησης. Η γενική μορφή των αντιδράσεων εστεροποίησης είναι καρβοξυλικό οξύ συν μία αλκοόλη. Με βολεύει για να δείτε το μηχανισμό να τον θυμηθείτε, να τη γράψω έτσι. Η εστεροποίηση γίνεται σε όξινο περιβάλλον. Θα δώσει εστέρα και νερό. Το αποσχηματίζει το εστέρας, έχουμε το υδροξύλιο από την καρβοξυλομάδα και το υδρογόνο από την αλκοόλη, οπότε τώρα αυτός εδώ ο δεσμός θα ενωθεί με τον άνθρακα και θα πάρουμε τον εστέρα μας. Αυτός είναι ο εστέρας. Και αυτά θα δώσουν προφανώς νερό. Περισσότερα για την εστεροποίηση μπορείτε να δείτε σε αυτό εδώ το βίντεο, στο βίντεο των αλκοολών, όπου εξηγώ αναλυτικότερα τον μηχανισμό και κάνουμε και πολλά παραδείγματα.